Και Πορτουλίδη, σήμερα η ομάδα του Σοφίνικας έδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι δίκαια είναι εκεί ψηλά στην ΑΕΣ Κανά, ότι δίκαια μπορεί να παίξει καλύτερο μπάσκετ κόντρα μέχρι το τέλος τη Μεγαρίτα, τη μεγάλη Μεγαρίτα που πήρε την άνοδο στην Α2. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για εμάς. Είχαμε και πολύ μεγάλο κίνητρο γιατί παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια της Β' Εθνικής. Τα παιδιά παλέψανε και λίγο στο τέλος εκεί χάσαμε κάποια rebound τα οποία μας κόστησαν τελικά για το παιχνίδι. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ούτε η Μεγαρίτα μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, εντάξει βέβαια ούτε εμείς. Παλέψαμε όλο το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Νομίζω δεν υστερήσαμε πουθενά με εξαίρεση το τελευταίο λεπτό. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος και για την εμφάνιση που κάνανε. Και εντάξει, στο τέλος μένει λίγο και η πικρία της ότι φτάσαμε να κερδίσουμε μια πολύ καλή ομάδα τόσο κοντά, αλλά στο τέλος... Δεν πειράζει, πικρία είναι, αλλά έβαλε θετικά αυτός ο αγώνας. Σίγουρα. Τα θετικά ήταν πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Εντάξει, στο τέλος σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε κερδίσει. Εντάξει, δεν ήρθε. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί εν μέρη, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο... Εμείς κάναμε ζωντανά το παιχνίδι, είδατε, και εγώ έλεγα τι σωστός είναι ο κ. Πορτουλίδης, πόσο μπορεί και διαβάζει καλά τον αντίπαλο. Εντάξει, μπορεί να χάσατε. Τα παιδιά κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά. Εντάξει, το δικό μου μερίδιο είναι αυτό που αναλογεί στον εκάστοτε προπονητή. Αυτό που είχε σήμερα μεγάλη σημασία ήταν το πώς παρουσιάστηκαν τα παιδιά στο παιχνίδι. Ήταν συγκεντρωμένα από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσπαθήσανε, βγάλανε πολλή ενέργεια, πολλή διάθεση, καλές επιλογές. Έχουμε ταλέντο και αρκετή ποιότητα σαν ομάδα, παρότι αγωνιζόμαστε στην ΑΕΣ Κανά. Και αυτοί είναι και κυρίως οι λόγοι που μπορούσαμε και κοιτάξαμε στα μάτια τη Μεγαρίδα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο Φίνικας με το καλό θα βρεθεί στη Γάμα Εθνική. Έτσι νομίζω. Από εκεί και μετά έχει και τα φώτα να πάει καλά. Εντάξει, προς το παρόν ακόμα μαθηματικά ακόμα δεν έχει επέλθει ο στόχος της ανόδου. Εντάξει, είμαστε πολύ κοντά, η αλήθεια είναι. Θέλουμε 2 νίκες στα τελευταία 4 παιχνίδια. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την άνοδο. Πρώτα θα την πανηγυρίσουμε και στη συνέχεια θα κάνουμε και τα σχέδιά μας για τη Γάμα Εθνική. Εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για αυτό, αλλά εντάξει, είναι λίγο πρόημο ακόμα να το συζητάμε. Εντάξει, είμαστε κοντά στο στόχο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Γεια σας.